Ένα από τα πρώτα πράγματα που αποφασίσαμε όταν ξεκινήσαμε να στείλουμε αυτήν εδώ την εκπομπή ήταν ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα φιλόξενο βήμα για κάθε ομάδα εργαζομένων της Θεσσαλονίκης σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Σε μια περίοδο που τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι τόσο αυτονόητα όσο φάνταζαν κάποτε. Και πρέπει να ομολογήσω προσωπικά ότι σε λίγες περιπτώσεις εργαζομένων εντυπωσιάστηκα από την βαρύτητα και τη σοβαρότητα των καταγγελιών τους, όσο στην περίπτωση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των διανομέων, των νέων ανθρώπων που φέρουν με delivery φαγητό στα σπίτια μας. Και πρέπει να ομολογήσω ότι υπήρχαν στοιχεία και λεπτομέρειες για τη δουλειά τους που δεν τα γνώριζα και δεν τα φανταζόμουν. Έχω μαζί μου, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Διανομέων Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Κεφαλά και τον Νικόλα Οκτενά. Κύριε Κεφαλά, κύριε Οκτενά, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε. Καταρχήν το αυτονόητο, γιατί Συντονιστική Επιτροπή και όχι κάποιο πρωτοβάθμιο σωματείο με κατατεθειμένο καταστατικό. Τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωσή σας? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι εγώ είμαι και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισεντισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Πιερίας Χαλκιδικής, όπως και ο συνάδελφος είναι μέλος του Συνδικάτου. Εμείς σαν διανομής φαγητού είμαστε ένα τμήμα ενός κλάδου στον επισεντισμό και στον τουρισμό, κυρίως στον επισεντισμό, όπου η ειδικότητά μας, άμα θέλετε, ήταν και είναι, συνεχίζει να είναι από τις πιο εκμεταλλευόμενες και από τις ειδικότητες που παρουσιάζουν και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη δουλειά και κατ' επέκταση κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Με αυτήν την έννοια αποφασίσαμε να κάνουμε την Επιτροπή Αγώνα, να διορθώσω Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης και παράλληλα έτσι την εγγραφή μας στο Συνδικάτο ήδη το κλαδικό που υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, χωρίς έτσι τη δημιουργία ενός νέου σωματείου, μιας και είμαστε της άποψης ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενωνόμαστε όλο και περισσότερο. Άμα θα δείτε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα που έχουμε είμαστε ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Πολλά σωματεία. Ναι, εμείς αυτό προσπαθούμε να το διορθώσουμε και πάνω σε αυτή τη βάση ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου του επισεντισμού, αλλά και αναδεικνύοντας και τα ιδιαίτερα προβλήματα, δημιουργήσαμε αυτή την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης, ώστε να τα αναδείξουμε. Να διευκρινίσουμε κάτι πριν προχωρήσουμε στα θέματά σας. Αυτονόητο είναι και δεν ισχύει μόνο για εσάς αλλά για όλους τους εργαζόμενους. Ό,τι πούμε δεν σημαίνει τίποτα για τις επιχειρήσεις τις συγκεκριμένες στις οποίες εργάζεστε. Μιλάμε για την κατάσταση στο χώρο που σημαίνει ότι πιθανότατα η επιχείρηση εστίασης στην οποία εργάζεστε εσείς ή ο συνάδελφός σας να είναι απολύτως τυπική και να σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα των εργαζομένων της. Έχω την υποψία όμως ότι στο σύνολο του χώρου κάθε άλλο παρά έτσι είναι τα πράγματα. Όπως επίσης πρέπει να διευκρινίσω εδώ, είναι πολύ σημαντικό για να καλυφθώ εγώ από πλευράς διοντολογίας. Εμείς επιδιώξαμε τη συμμετοχή και της άλλης πλευράς του συνδέσμου των επιχειρήσεων εστίασης. Δεν αρνήθηκαν. Πρότειναν και είχε μια βάση να έρθουν κάποια άλλη στιγμή για να μπορέσουν να έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι ό,τι πούμε εδώ θα μεταφερθεί αυτούσιο ως επιχείρημα και στη συζήτηση με εκείνους, γιατί είναι οι αποδέκτες των παραπώνων σας. Οι καταγγελίες ήταν σημαντικές. Η κοινή γνώμη ίσως αδιαφορούσε, ίσως δεν γνώριζε, ίσως ευαισθητοποιήθηκε περισσότερο με ένα τραγικό περιστατικό πριν από λίγες μέρες, όταν ένα νέο παιδί, ένας νέος συνάδελφός σας, στη Βιωτή, αν δεν κάνω λάθος, έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια της δουλειάς. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, για ποιο λόγο μιλάτε τόσο κατηγορηματικά ότι, και χρησιμοποιείτε τόσο βαριές εντός εισαγωγικών εκφράσεις για την κατάσταση της εργασίας σας? Κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε αυτό το περιστατικό στο σχηματάρι της Βιωτίας, ένας νέος άνθρωπος, συνάδελφός μας. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό πριν λίγες μέρες, 21 χρονών, στη Λαμία. Μέσα σε ένα εξάμηνο έχουμε γύρω στους 10 συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Συγγνώμη, γιατί αυτό είναι εξωφρενικό. 10 άνθρωποι μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η μισή από αυτούς, αν δεν κάνω λάθος, είναι 21, 22, 23 χρονών. Έχουμε καθημερινά ατυχήματα τα οποία μπορεί να μην είναι θανατηφόρα, ωστόσο είναι ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά πλέον
στον δρόμο. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Το να χάσουν ζωή τους 10 νέοι άνθρωποι που εργάζονται ως διανομής είναι τραγικό, δεν τίθεται ζήτημα. Η απορία μου έχει να κάνει σε κάτι με τις καταγγελίες σας, χάσαν τη ζωή τους αυτά τα παιδιά λόγω των συνθηκών της δουλειάς τους ή έτυχε κάποιοι από αυτούς να παραβιάσουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως και να το κάνουμε βέβαια, ο αριθμός και μόνος του είναι, δεν είναι απλά εύρωτος, είναι τραγικός. Κοιτάξτε. Ναι, τέλος πάντων. Καταρχήν εμείς και αυτό καταγγέλουμε ως Επιτροπή, είναι ότι οι λόγοι κατά βάση για τους οποίους γίνονται αυτά τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα πολλές φορές στην καθημερινότητα είναι ακριβώς λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας που κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε και τα αιτήματά μας, τα πούμε και παρακάτω. Δεύτερον, λόγω της τεράστιας πίεσης που δεχόμαστε ώστε να πηγαίνουμε την παραγγελία γρήγορα στον πελάτη, και πολλές φορές πάνω σε αυτό το άγχος της δουλειάς και τα λοιπά, κάποιος συνάδελφος πιθανόν έτσι να παραβιάσει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν εταιρείες, ας πούμε, που σε χρονομετρούν, ώστε κάθε παραγγελία, δηλαδή, ανάλογα με την περιοχή, πρέπει να πάει σε συγκεκριμένο χρόνο. Ασχέτως την κίνηση, ασχέτως τις καιρικές συνθήκες κτλ. Για να είμαι ειλικρινής, ως πελάτης, και εγώ θεωρώ ότι ήμουν απαιτητικός με την έννοια ότι έλεγχα πόσο αργούν οι συνάδελφοί σας που μου έφεραν φαγητό στο σπίτι, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπάρχει εταιρεία η οποία θα επιβάλλει στο παιδί στο οποίο ανοίγω την πόρτα μου να τρέχει περισσότερο ή να μην σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κύριε Κεφαλά, με αφορμή αυτό που είπε ο συνάδελφός σας, τι εννοείτε λέγοντας από την πίεση που δεχόμαστε? Πίεση είναι το να σε χτυπήσει ο εργοδότης στον νόμο και να σου πει, Βασίλη, σήμερα τρέξε λίγο περισσότερο γιατί έχουμε πολλές παραγγελίες να βγει το μεροκάματο. Σε αυτό το επίπεδο ίσως, δεν το δικαιολογώ, ίσως να το δεις με άλλο μάτι. Και είναι άλλο αυτό που μας λέει ο κύριος Κτενάς, ότι αν δεν είσαι, παραδείγματος χάρη, σε 5 λεπτά στη Μαρτίου, υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα εμείς είμαστε ξεκάθαροι και αυτά τα ατυχήματα, επειδή δεν χαρακτηρίζονται κιόλας επακριβώς εργατικά ατυχήματα, είναι τροχαία ατυχήματα, απαιτούμε κιόλας ένα από τα αιτήματά μας είναι να χαρακτηρίζονται εργατικά ατυχήματα. Συγγνώμη, γιατί δεν είναι εργατικό ατύχημα? Μπορεί να συμβαίνει στον δρόμο, αλλά γίνεται κατά τη διάρκεια και λόγω της εργασίας. Υπάρχει μια ασάφεια στο νομικό πλαίσιο, χαρακτηρίζονται ως τροχαία εργατικά, όχι όμως με την... δεν υπάρχει δηλαδή ακριβώς η προστασία που δίνει ο νόμος στο εργατικό ατύχημα. Το οποίο δίνει και σου δίνει και το δικαίωμα έτσι για να διεκδικήσεις διάφορες αξίες. Άρα πέρα από αυτό, εμείς αυτό είμαστε κάθετοι. Και αυτά τα ατυχήματα πλέον μετά από τόσα και που γίνονται καθημερινά, είτε είναι θανατηφόρα είτε όχι, τα χαρακτηρίζουμε δολοφονίες. Απλά και ξεκάθαρα. Και τα χαρακτηρίζουμε έτσι, διότι δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει ο κόμπος του χτένι. Χάνουμε συναδέλφους μας και υπάρχουν και συγκεκριμένοι υπεύθυνοι. Εγώ προσωπικά, πριν 3-4 μήνες, ήμουνα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά από τη δεύτερη κινητοποίηση που κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε πει ότι στο νομοσχέδιο με τα εργατικά που θα ψηφιστεί το καλοκαίρι θα υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την διασφάλιση των διανομέων όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας αλλά και υγιεινής. Σας το είπε το γραφείο του Πρωθυπουργού ή ο Αλέξης Τσίπρας? Το γραφείο του τύπου, το γραφείο μάλλον του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Επαφορμή όμως των κινητοποιήσεων έτσι που γίνανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Ναι. Μην ανησυχείτε, τώρα θα ψηφιστεί. Προφανώς και ανησυχήσαμε, προφανώς και δεν μείναμε ήσυχοι και συνεχίσαμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε γιατί τίποτα από αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. Και συνεχίζονται να χάνονται άνθρωποι. Συνάδελφοί μας, οι οποίοι για μας είναι ξεκάθαρο. Αν δεν υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή και δεν ήσασταν μέσα. Όχι, ναι. Πώς σας τα δικαιολόγησαν αυτά? Δηλαδή, σας υποσχέθηκαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ότι όταν έρθει το νέο νομοσχέδιο για τα εργατικά θα υπάρχει πρόβλεψη για τους διανομείς. Δεν υπήρχε πρόβλεψη. Ναι, δεν για ποιο λόγο, τι σας είπαν? Δεν μας είπαν. Ζητήσατε το λόγο εσείς από το γραφείο? Ζητήσαμε και ζητάμε μέχρι και σήμερα. Καθημερινά, όταν σκοτώνεται ένας συνάδελφός μας, όταν χτυπάει, όταν βγαίνουμε και κάνουμε κινητοποίηση, όταν πιέζουμε. Γιατί το ένα μέρος του προβλήματος είναι η κυβέρνηση.
Το άλλο μέρος του προβλήματος είναι οι εργοδότες. Και γι' αυτό τα χαρακτηρίζουμε δολοφονίες. Τι σας λένε οι εργοδότες? Ποτέ οι εργοδότες δεν θα έρθουν να σου πούνε, ξέρεις, Βασίλη, Νίκο ή οποιοδήποτε, τρέξε να πας στην παραγγελία, να περάσεις τα κόκκινα, να μην τηρήσεις το κόκκινο. Ποτέ δεν το λένε. Ποτέ δεν το γράφουν αυτό σε ένα χαρτί. Απλά, αν δεν πας στην παραγγελία γρήγορα, είτε με βάση τη χρονομέτρηση, θα σε απολύσουν. Και επειδή γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση, ή τέλος πάντων όλοι όσοι εργάζονται γνωρίζουν, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση έξω στην αγορά εργασίας, μια ζούγκλα επικρατεί. Στα δικαστήρια δεν μπορείς να δικαιωθείς, όχι μόνο με βάση τις απολύσεις, αλλά και οποιοδήποτε εργατικό σου δικαίωμα έτσι πως έχει γίνει, δυστυχώς. Η απορία μου, πόσοι από τους εργαζόμενους στον κλάδο σας είναι με πλήρη νόμιμη πρόσληψη και πόσοι δουλεύουν άτυπα σε ψισταριές και σε σαντουιτσάδικα? Το λέω γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πώς να διεκδικήσεις, θα μου πεις το δίκιο σου, αν δεν έχεις καν πρόσληψη. Πώς θα εμφανιστούν τους εργαζόμενοι? Είναι και αυτό ένα βασικό πρόβλημα. Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, διότι τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους στον delivery, στη διανομή φαγητού, είναι ανασφάλιστοι ή μισώς ανασφαλισμένοι. Η πλειοψηφία από αυτούς είναι ανασφάλιστοι. Κανένας δεν δουλεύει. Δεν ασφαλίζεται και δεν πληρώνεται με βάση αυτά που δουλεύει. Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα. Για να κλείσω την παρένθεση με τα ατυχήματα, για μας είναι ξεκάθαρο, η υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, η πίεση πάνω στη δουλειά σε αναγκάζει πολλούς συναδέλφους ξεκάθαρα να παραβιάζουν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ. Για να μην απολυθούν, για να διασφαλίσουν την εργασιακή τους σχέση, για να μπορούν να έχουν ένα μεροκάματο να πάνε στο σπίτι τους να ταΐσουν τα παιδιά τους. Δεν είναι λύση αυτή. Εμείς λέμε ξεκάθαρα προς όλους τους συναδέλφους, συνάδελφοι, μην τρέχετε. Φοράτε κράνος, διεκδικήστε να σας παρέχει ο εργοδότης κράνος, ούτε και σε αυτό υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο όπου το μέσο μεταφοράς των προϊόντων του εργοδότη, τα καύσιμα, να πληρώνονται από το ίδιο το κατάστημα την εταιρεία. Με συνέπεια, τα 2-3 πενιχρά ευρώ που παίρνουμε την ώρα, να μειώνονται τα 3, μάλλον είναι 3,5, να γίνονται 2 ή 2,5, γιατί γίνεται μια έμεση μείωση μισθού, άμεση δηλαδή στο τέλος του μήνα, όταν τα καύσιμα είναι δικιά μας υποχρέωση, το μέσο μεταφοράς είναι δικιά μας υποχρέωση, ο ρουχισμός για ασφάλεια, για τις βροχές, είναι δικιά μας υποχρέωση και έχουμε και συγκεκριμένα νούμερα. Δηλαδή ένας συνάδελφος, ο οποίος δουλεύει 12 ώρες την ημέρα, δαπανά περίπου 7 με 8 ευρώ στη βάρδιά του για καύσιμα. Αν το μεροκάματό του είναι 25 ευρώ, 30, αφαιρέστε τα 7-8 ευρώ. Εάν έχει μια φθορά στο μηχανάκι 2 με 3 ευρώ την ημέρα σε αυτό το 12 ώρο, το 1/3 γενικά των απολαβών του πάνε πίσω, επιστρέφουν στη δουλειά. Κύριε Κτένα, ποια είναι τα αιτήματά σας κωδικοποιημένα, τι διεκδικείτε σήμερα ως Συντονιστική Επιτροπή Διανομέων Θεσσαλονίκης? Ναι. Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε, πριν απαντήσω, να δώσω και κάποια στοιχεία σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να μας βρει. Καταρχήν, έχουμε το τηλέφωνο, είναι το 6982-268-508. Έχουμε το blog διανομής.blogspot.gr και η σελίδα μας στο Facebook, Επιτροπή Αγώνα Διανομέων. Πριν πάμε παρακάτω, η απορία μου, οι διανομοί συμμετέχουν όλοι στην... ή υπάρχει φόβος? Εδώ μου περιγράφεται μια κατάσταση που θυμίζει λίγο άλλες εποχές. Οι συνάδελφοί σας έρχονται όλοι στην Επιτροπή Αγώνα? Υπάρχουν διανομείς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν επιδιώκουν να ενταχθούν και να συνεργαστούν μαζί σας? Εντάξει, καταρχήν είναι μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα. Πόσο καιρό έχει αυτό η Επιτροπή? Είμαστε 6, περίπου 6-7 μήνες. Πόσα μέλη έχει η Επιτροπή Αγώνα? Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μέλη με την για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι... Απλά να το πω, ναι. Φοβούνται τα παιδιά να έρθουν? Ένας λόγος είναι ο φόβος. Προφανώς υπάρχει σε αρκετούς συναδέλφους. Δεύτερος λόγος είναι ότι τώρα προσπαθούμε εμείς μέσω των κινητοποιήσεών μας, μέσω διαφόρων δράσεων και τα λοιπά που κάνουμε, να αναδείξουμε την ανάγκη ώστε να δημιουργήσουμε και να εξαπλώσουμε αυτή την επιτροπή για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε κιόλας που μας καλέσατε σήμερα. Κακώς, περίπτερα αυτό. Η απορία μου, βγάλατε κάποιες ανακοινώσεις.
Σας είπα ότι με εντυπωσιάστηκε η καυστικότητα των... Ναι. Ολοκληρώστε, ναι, και να συνεχίσω. Ναι. Πάνω σε αυτό, όντως υπάρχει ένας φόβος και δεχτήκαμε και καταγγελίες από συναδέλφους οι οποίοι τέλος πάντων θέλαν να προσεγγίσουν την Επιτροπή Αγώνα, το Συνδικάτο να γραφτούν και τους απείλησαν ότι θα τους απολύσουν, θα τους κάνουν. Ωστόσο, αυτά, ξέρετε, όταν υπάρχουν τα προβλήματα και παραμένουν τα προβλήματα, δεν είναι κάτι πρόσχερο. Εμείς αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια πολύ θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους και νομίζουμε ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, όλο και πιο πολύ θα προσεγγίζουν, θα ρωτάνε και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διεκδικήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διεκδικήσει, έχουν πάρει τα χρήματά τους, έχουμε διεκδικήσει και αποτρέψαμε απολύσεις στο να απολυθούν συνάδελφοι που απολύονται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αν δεν έχει κάλυψη, δεν έχει πρόσληψη νομότυπη, πώς να τον προστατεύσεις? Πρόσληψη συνήθως υπάρχει. Απλά είναι με πολύ λιγότερες ώρες από ότι κανονικά εργάζεται ένας συνάδελφος. Και με αυτή την έννοια, δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να ασφαλίζεται για μια μέρα ενώ δουλεύει 6 ή 7, για 2-3 ή 4 ώρες ενώ δουλεύει 6, 8, 12 και πάει λέγοντας. Ή και όταν δεν υπάρχει, την απαιτούμε να γίνει και γίνεται. Όταν πάμε και σαν συνδικάτο και σαν επιτροπή και κινητοποιούμαστε και απαιτούμε από τον εργοδότη, κάποια πράγματα τα πετυχαίνουμε. Να το δούμε τότε από την άλλη πλευρά λίγο. Γιατί άσχετα από το ότι τα αιτήματά σας, όσα τουλάχιστον γνωρίζω, φαίνονται καθόλου δίκαια, και οι επιχειρήσεις εστίασης και ιδιαίτερα τα μικρά μαγαζιά στις συνοικίες, δεν μιλάω για τα κεντρικά μεγάλα μαγαζιά που διαθέτουν στόλους συναδέλφους σας, αλλά τα μικρά συνοικιακά ψητοπολία, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Και οι ίδιοι όταν θα έρθουν εδώ, είμαι βέβαιος ότι δικαιολογημένα παράπονα θα μου πούν για το πόσο έχει πέσει ο τζίρος τους και για το πόσο δυσκολεύονται και αυτοί να ζήσουν τα δικά τους παιδιά. Βρεθήκατε ποτέ, κάνετε μια απόπειρα να καθίσετε σε ένα τραπέζι, να συναντηθείτε και να δείτε μήπως μπορεί να βρεθεί μια λύση? Πολλές φορές, ούτως ή άλλως συναναστρεφόμαστε και υπάρχουν διαμεσολαβήσεις με τους εργοδότες και μέσω των σωματείων και μέσω των συνδικάτων. Ωστόσο, έχουμε διαφορετική βάση και διαφορετική λογική και συμφέροντα. Ευθύνη πάλι των τάξεων. Ναι. Στο συγκεκριμένο όμως... ανάλυση, είστε καταδικασμένοι να διαφωνήσετε. Ναι. Πέρα από αυτό που συμφωνώ, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Συμφωνώ και επαυξάνω. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μήπως μικρούς και μεγάλους, δεν λέω μόνο για τους μικρούς, αλλά και για τους μεγάλους και για τους μικρούς, τους βολεύει αυτή η μνημονιακή κατρακύλα? Όχι, γιατί αρχίζουμε και έχουμε φαινόμενα. Τι υπονοείτε, που... ότι θέλουν να μην υπάρχει φράγκο στην αγορά μόνο και μόνο για να μην πληρώνουν τα δικά σας ένσημα? Προφανώς και αυτοί θέλουν δουλειά για τα μαγαζιά τους. Δεν διαφωνώ. Το τι θέλουμε με το τι υπάρχει όμως στην πραγματικότητα, υπάρχει μία διαφορά. Και αυτό το οποίο είδαμε φέτος, το οποίο αρχίζει και αντιστρέφει την κατάσταση και πάμε σε καινούρια δεδομένα, σε ένα νέο μοντέλο εκμετάλλευσης πλέον, είναι να μας περιμένουν στη γωνία. Μας βάζουν τους μισθούς στην τράπεζα και τους παίρνουν τους μισθούς. Έχει συμβεί στο δικό σας χώρο? Καταρχήν, όλα αυτά ξεκινάνε από τον κλάδο του επισητισμού. Είναι πρωτοπόρος ο κλάδος του επισητισμού σε όλα τα καινούργια δεδομένα. Τα οποία γιατί μετά έτσι είναι πάνε... πιο μάγκες οι δικοί σας εργοδότες από τους άλλους κλάδους? Όχι. Ανέκαθεν ο κλάδος του επισητισμού τουρισμού ήταν 1-2 μνημόνια πιο πριν. Δηλαδή το 2010, που εφαρμόστηκε το πρώτο μνημόνιο, ήδη οι εργοδότες στον κλάδο είχαν 1-2 μνημόνια μπροστά. Κύριε Κτενά, επειδή δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει, θα πρότεινα να μας πείτε ένα προς ένα τα αιτήματά σας, ήδη από τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Αγώνα, κάποια είναι πολύ σημαντικά, και αμέσως θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Ναι. Πείτε μας πρώτα τα αιτήματά σας. Καταρχήν, πρώτον, εμείς συγκεκριμένα απαιτούμε από τους εργοδότες να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, δηλαδή να πληρώνονται κανονικά τα δώρα, τα επιδόματα, οι άδειες, νυχτερινή εργασία και τα λοιπά που παίρνουν προς αύξηση. Δεύτερον, να ασφαλιζόμαστε κανονικά όλες τις ώρες που εργαζόμαστε. Και από εκεί και πέρα διεκδικούμε, πέρα από όλα αυτά που προανέφερα, ο μισθός μας να είναι στα 672
ως βασικός. Το επίδομα επικινδυνότητας λόγω αυτής της κατάστασης που περιγράψαμε και ταμιακών λαθών, επειδή ακριβώς συναλλαζόμαστε με τους πελάτες. Πράγματι, τι γίνεται στην περίπτωση που δώσετε λάθος ρέστα, θα το σκέφτηκα πάρα πολλές φορές. Αυτό προφανώς το χρεωνόμαστε εμείς. Όπως και όλα τα άλλα. Και τα φιλοδορήματα, μήπως, θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, μην με παρεξηγείτε, οφείλω να σκεφτώ όλες τις εκδοχές. Ναι. Μήπως οι εργοδότες σας δεν είναι τόσο κακοί άνθρωποι όσο λέτε, αλλά σκέφτονται ότι δεν ξέρω τι αναλογία είναι τα φιλοδορήματα σε σχέση με τις απολαβές σας. Δεν πληρώνουν όσα προβλέπει ο νόμος, γιατί ενδεχομένως βγάζετε πολλά χρήματα από τα φιλοδορήματα. Βγάζουμε, εδώ υπάρχει ένας μύθος να πω. Πλέον, σε διαλύνεται τον, δεν το γνωρίζω. Πλέον δίνουμε φιλοδορήματα. Τι εννοείτε? Μεγάλο ποσοστό εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της μνημονιακής κατάστασης δεν δίνουν φιλοδόρημα, ούτε είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος έτσι να δίνει φιλοδόρημα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ωστόσο, διαρκώς μειωνόταν και έχουμε φτάσει σε σημείο να ανοίγουν τις πόρτες και γιαγιούλες, φοιτητές, συνάδελφοί μας σε άλλους κλάδους που δίνουν, να μετράνε τις δεκάρες για να μας πληρώσουν και τυχαίνει να μην έχουν και 20 και 30 λεπτά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ τον μπουρμπουάρ. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα με συγκεκριμένα στοιχεία. 12 ώρες συνάδελφος που δουλεύει, παραδείγματος χάρη, σε ένα ψητοπολείο και πηγαίνει γύρω στις 60 με 70 παραγγελίες ή και 80. Δεν του φτάνουν να καλύψει ούτε τις βενζίνες του που είναι 7 με 8 ευρώ. Εκεί έχει πέσει κατά τον μπουρμπουάρ. Κατά μέσο όρο κάτω από 10 λεπτά, δηλαδή, στην παραγγελία. Ναι. Εκεί έχει πέσει το μπουργκόνο, για να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία, στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μια πρόταση που μου ήρθε αυτή τη στιγμή και μην παρεξηγήσετε τον αυθορμητισμό μου, είναι σίγουρα από καλή πρόθεση. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα αν για ένα κομμάτι της κοινωνίας και του αγοραστικού κοινού που εξακολουθεί να έχει ευαισθησίες ως προς τα εργασιακά, ίσως γιατί στη δική του δουλειά βιώνει αντίστοιχες καταστάσεις, προσπαθούσατε να πιστοποιήσετε την συνέπεια των εργοδοτών σας. Τι εννοώ? Εγώ έχω τώρα που θα πάω στο σπίτι μου, είμαι βέβαιος ότι θα βρω κατά από την πόρτα 5 διαφορετικά φυλάδια από delivery. Θα διαλέξω την πιο ελκυστική φωτογραφία, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τα προϊόντα τους. Αν όμως ένα από αυτά είχε μία σφραγίδα που έλεγε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή ή από το Συνδικάτο της Εστίασης ότι τηρεί όλους τους, όλα τα προβλεπόμενα απέναντι στους εργαζόμενους του. Για τις δικές μου ευαισθησίες, βέβαια, θα το λάμβανα υπόψη μου. Δεν ξέρω τι θα έκαναν οι υπόλοιποι. Θα είχαμε την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από όλους τους υπόλοιπους εργοδότες. Μήνυσε, βέβαια. Δεν λέει ότι οι άλλοι δεν τηρούν. Αυτός ο συγκεκριμένος. Μην βιαστείτε να το απορρίψετε. Όχι, εγώ θα το προτείνω και στο εργατικό κέντρο, γιατί μου φαίνεται ότι σαν ιδέα ίσως είναι ένα μέρος της λύσης. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια παγίδα. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, δεν υπάρχει εργατική νομοθεσία. Υπάρχει μια μνημονιακή νομοθεσία, η οποία όσο πάει και χειροτερεύει. Δηλαδή, αύριο, αυτό που είναι μισοπαράνομο ή παράνομο τώρα, θα είναι νόμιμο. Όπως και πριν 4-5 χρόνια, δεν είχαμε αυτά τα δεδομένα, τα οποία τα μισά από αυτά είναι νόμιμα σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο ρυθμός. Το πρόβλημα δεν είναι η υποχώρηση της νομοθεσίας. Η νομοθεσία υπάρχει, στην εφαρμογή της είναι το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει νομοθεσία. Και όσον αφορά συγκεκριμένα το δικό μας το τέτοιο, δηλαδή απαιτούμε, πέρα από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος για τους μισθούς και τα άλλα, απαιτούμε νομοθετικό πλαίσιο άμεσα, ο ρουχισμός, η εξάρτηση, η στόλη, το μέσο μεταφοράς, το μηχανάκι, και το καύσιμα, πιο σημαντικό. Ναι, να είναι υποχρέωση του εργοδότη. Και αν δεν έχει 10 διανομής ο εργοδότης, θα έχει 10 μηχανάκια, αν δεν τα έχει να κλείνει. Αυτή θα είναι μετά η πιστοποίηση. Μετά που θα βρείτε δουλειά, Αγγλίση. Μετά είναι ένα συνολικό πρόβλημα και έχουμε πρόταση και γι' αυτό που θα βρούμε δουλειά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δυστυχώς με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι ο χρόνος μας τελείωσε. Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε, χωρίς να. Θα ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω, να είναι εδώ, λιγότερα. Να είναι και οι εργοδότες εδώ και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα συζητήσουμε και τα συζητάμε. Θα το επιδιώξω. Ανοιχτά, να είστε βέβαιοι. Θα πρόβλημα, το επιδιώξω αλλά... και μην περνάει από το μυαλό σας ότι δεν το επιδίωξα. Το θέμα είναι την επόμενη φορά να μην ξανακούσουμε τόσο τραγικούς αριθμούς που συγκλονίζουν, όπως ο αριθμός που ακούσαμε για τους 10 συναδέλφους που χάσαν τη ζωή τους τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής.